Η CA College διοργάνωσε ημερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να δημιουργήσει ένα διάλογο που ανέδειξε τα πολυπλοκότερα θέματα που προκύπτουν από το μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο City Campus του BCA College στη διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205. Η μερίδα με τίτλο «The Future of Work in the Age of AI» διοργάνωσε το BCA College, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει για να μείνει. Είναι μια εξέλιξη την οποία πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι, ιδίως οι επιχειρήσεις. Πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο τα συστήματα, δηλαδή πρέπει να γίνει εκπαίδευση τόσο στο πώς φτιάχνουμε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτό το χρησιμοποιούμε μετά, αλλά πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο οι υπάλληλοι και όλος ο κόσμος που θα το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα η οποία έβγαλε πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνοψίζει πάρα πολύ ωραία ότι αναμένουμε μια αύξηση στις θέσεις εργασίας περίπου 3-5%. Ήταν τρία τα πιθανά σενάρια, είτε να μειώσει τις θέσεις εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης, είτε να τις αυξήσει, επειδή θα αυξηθεί η ποιότητα ουσιαστικά των υπηρεσιών, οπότε θα αυξηθεί η ζήτηση, άρα ανοίγονται νέες θέσεις εργασίας, είτε τίποτα από τα δύο. Μέσα από μια οικονομοτεχνική μελέτη, είδαμε ότι υπάρχει μια αύξηση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το βασικό είναι να μην την αντιμετωπίζουμε με φοβικότητα. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται όχι για να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά για να λειτουργήσει συμπληρωματικά, όχι αντικαταστατικά. Είναι μια τεχνολογία η οποία μπορεί να αλλάξει άρδιν την κατάσταση όπως τη γνωρίζουμε και το ζήτημα είναι να έχουμε και να ενημερωνόμαστε για τα εχέγγυα και το τι μπορεί να μας προσφέρει. Πώς υποδέχεται το BCA College την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας? Το BCA είναι έτοιμο και είναι έτοιμο από παλιά για τις αλλαγές αυτές που γίνονται. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή την εξαιρετική ημερίδα σήμερα. Έχει ενσωματώσει όλα τα μαθήματα του κομμάτι AI και μάλιστα αυτή είναι η αρχή μιας σειράς διαλέξεων. Τον Απρίλιο θα έχουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο φόρουμ με εξαιρετικούς ομιλητές. Οπότε είμαστε μέσα για μέσα. Άλλωστε το BCA εδώ και 50 χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι στο DNA του να είναι πάντα στις επάλξεις των τεχνολογικών εξελίξεων και των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικότερα οι νέες μορφές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η λεγόμενη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, προκαλεί μια άνευ προηγουμένου διατάραξη στην αγορά εργασίας εν γέννη. Επηρεάζει τη σχέση του εργαζομένου με το αντικείμενό του, του εργαζομένου με τον εργοδότη, θέτει νέα ερωτήματα περί ηθικής και για τη χώρα θα έλεγα είναι μια μεγάλη πρόκληση να πρωτοπορήσει σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό.